Εμείς θέσαμε από την αρχή το θέμα ότι δεν είναι δυνατόν συνταγματική αναθεώρηση να γίνει με διαδικασίες ψεκάστε σκουπίστε, τελειώσαμε. Δύο μέρες. Και να μην δίνεται δικαίωμα, πρώτον, το πρώτο είναι πώς θα γίνει η συζήτηση. Οι συζητήσεις παλιότερα και σωστά γίνονταν με θεματικές ενότητες. Εδώ θα γίνει εφόλης της ύλης. Καλείται ένας βουλευτής από το δικό μας κόμμα, συν δύο εισηγητές, σε 10 λεπτά, 20 εισηγητές, να πούνε για όλα αυτά. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο και είναι απαράδεκτο κατά τη γνώμη μας. Κάναμε πρώτες 4-5 μέρες, τουλάχιστον. Έστω 3, να υπάρξει κι άλλος ένας γύρος. Απόρριψη. Απόρριψη και από τη Νέα Δημοκρατία και από εσάς. 40 ώρες δεν φτάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μα πώς φτάνουν, είναι δυνατόν να μιλήσει ένας βουλευτής εκτός από τους εισηγητές από το δικό μας κόμμα και από όλους τους υπόλοιπους. Και από το δικό σας κόμμα υπάρχουν διαμαρτυρίες. Και σε αυτό δεν καταλαβαίνουμε τη σκοπιμότητα αυτή. Τόσο γρήγορα, γιατί δύο μέρες δηλαδή δεν διατίθενται ακόμα για να μιλήσουν κι άλλοι. Και βέβαια και το θέμα των ενωτήτων, και αυτό είναι σημαντικό. Θα πεταγόμαστε από το ένα από το άλλο και ένας που παρακολουθεί τέλος πάντων πρέπει να βγάλει και συμπέρασμα. Πέρα από αυτούς που ασχολούνται κάπως εξειδικευμένα. Φυσικά απορρίφθηκε μετά πολλών επένων. Δύο φορές που βάλαμε και στην πρώτη διάσκεψη και στη δεύτερη διάσκεψη. Και μόνο στη δεύτερη διάσκεψη βγήκε το κοινάλ και είπε ότι τέλος πάντων συμφωνούμε με αυτή την πρόταση. Εμείς το να την επαναφέρουμε καταλαβαίνω ότι θα την απορρίψετε. Ωστόσο όμως είναι τεράστια ευθύνη. Δεν είναι δυνατόν σε δύο μέρες. Δηλαδή, σε ποια να το πούμε αυτό. Ούτε ένα νομοσχέδιο να είναι. Σοβαρό να συζητηθεί σε δύο μέρες. Τώρα για το δεύτερο ζήτημα, για να μην. Εγώ δεν θέλω να ανοίξω θέμα καθόλου. Γιατί δεν έχει και νόημα κατά τη γνώμη μας. Το δεύτερο, ό,τι είχε να αποφασιστεί. Είναι ένα θεωρητικό θέμα που δεν έχει καμιά πρακτική αξία. Είτε έχει κατεύθυνση, είτε δεν έχει, η επόμενη κυβέρνηση μπορεί να τα αλλάξει. Επομένως, μην αλλάζετε κι εσείς όταν είστε αντιπολίτευση, λέτε το ένα και όταν λέτε το άλλο, αυτά θα τα πούμε στη διάσκεψη των Προέδρων.